Ένα ιδιαίτερα ντροπιαστικό θέαμα αντικρίζουν οι φοιτητέ, οι καθηγητέ και το υπόλοιπο προσωπικό που εισέρχονται στο κτίριο Παπαστράτο του Πανεπιστημίου Θεσσαλία. Καθώ από την περασμένη Παρασκευή, κουβάδε για τη συγκέντρωση των νερών που τρέχουν μέσα από οροφέ και κολόνε έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα κεντρικά σημεία. Στο θόλο του κτίριου Παπαστράτο έχουν τοποθετηθεί συνολικά τρει κουβάδε για τη συγκέντρωση των νερών, ενώ δίπλα από την κεντρική είσοδο έχει δημιουργηθεί λιμνούλα από τα νερά που τρέχουν. Παράλληλα, στον τρίτο όροφο, η οροφή έχει φουσκώσει και τα νεραστάζουν στο πάτωμα με κίνδυνο ατυχημάτων. Ωστόσο, τα προβλήματα δεν είναι μόνο αυτά, καθώ πριν από λίγε ημέρε καταγράφηκε πρόβλημα θέρμανση. Όπω αναφέρει η πηγή, είναι ίσω η πρώτη φορά τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια που το Ίδρυμα αντιμετωπίζει πρόβλημα θέρμανση και μάλιστα σε κεντρικά κτίρια που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό αιθουσών και γραφείων. Ζήτημα υπάρχει και με τη φύλαξη των κτιρίων του Πανεπιστημίου.